centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θωμαή, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλά, όπως συνήθως σπίτι. Σπίτι, το εξηγήσαμε για χθες, και οι λογιστές από το σπίτι δουλεύουν. Ναι, και παρακολουθούμε με αγωνία τα γεγονότα, τα οποία είναι ραγδαία. Mm-hmm. Και άκουγα και τις συνεντεύξεις που έχεις δώσει. Συντάσσομαι απόλυτα με τον Δήμαρχο Γκοσλιόπουλο. Ναι. Δηλαδή η Καστοριά με τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν, πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι δυνατόν να μην λάβει η πολιτεία περισσότερα μέτρα για την Καστοριά. Ναι. Όσον αφορά το νοσοκομείο και την απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργούμε με οικονομικούς όρους να μην μπει σε καραντίνα για να μην αποζημιώσουμε. Ναι. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αν είναι ναι, τραγικό. Πότε θα το ξέρουμε όμως αυτό, Θωμά, έτσι πως μας το λες τώρα, δηλαδή πάνω που χαρήκαμε μήπως έχουμε άλλα? Άλλα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Ναι. Αυτό και το οικονομικό κομμάτι με την καραντίνα, αυτό με την καραντίνα, ακριβώς. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ Φαντάζομαι να ξέρω. Ότι αν χρειαστεί θα λάβουν μέτρα. Αλλά αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω από τη συμπεριφορά και του κυρίου Χρυσοχοίδη και την αλλαγή στάσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή, μια μετατόπιση του αιτήματος μετά τις επαφές Χρυσοχοίδη με τους τοπικούς παράγοντες. Χώρευση κυκλοφορίας πήγαμε στον περισμό των άσχετων μετακινήσεων. Ναι, όχι των άσχετων, περισμό των αχρίαστων μετακινήσεων, περιττών μετακινήσεων. Για μένα θα ήταν καλύτερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πανελλαδικά. Ο κύριος Γκοσλιόπουλος νωρίτερα επιμένει σε αυτήν την πιο σκληρή γραμμή, όπως λέει, αν και εξέφερε το παράπονο ότι τον ίδιο, αν και οι προσωπικοί φίλοι με τον κύριο Χρυσοχοίδη, δεν μίλησαν χθες με τον κύριο Γκοσλιόπουλο. Και εγώ απορώ. Μίλησε μόνο με τους δύο δημάρχους, ο κύριος Χρυσοχοίδης και με τον κύριο Σαββόπουλο. Πιθανά να είναι παράληψή του. Δεν το ξέρουμε. Τώρα, μας ρωτάνε, Θωμαή, αρκετοί, αν το 800 καλύπτει αυτούς που είναι μόνο πλήρους απασχόλησης και αν κάποιος είναι μειωμένης απασχόλησης, τι γίνεται? Θα πάει αναλογικά? Λοιπόν, άκουσε με λίγο, Χρήστο. Χθες βγήκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, όπου αναφέρει όλα τα μέτρα γενικώς που έχουν ληφθεί. Μάλιστα. Λόγω κορονοϊού. Ναι. Τώρα, το 800 αφορά όλους όσες επιχειρήσεις και εργαζόμενους έχει γίνει αναστολή εργασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, και οι μερικής απασχόλησης και οι ορομήσεις θα το πάρουν. Θα πάρουν 800 και οι μερικής. Αυτό ανακοίνωσε, έβλεπα σήμερα το πρωί, ο κύριος Σταϊκούρας. Μάλιστα. Και ο κύριος Βρούτσης. Σε δύο δόσεις, 400 και 400 για το δίμηνο, ας πούμε. Για τον 1,5 μήνα. Για τον 1,5 μήνα, μπράβο, ναι. Ναι. Τώρα, σε αυτές για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, αλλά έχει μειωθεί ο τζίρος. Και εκεί... Στις πληγήσεις επιχειρήσεις, λοιπόν. Λοιπόν, μέχρι στιγμής... Με μείωση τζίρου. Οι κωδικοί, οι οποίοι... έχουν ανακοινωθεί, ναι, είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αυτό το βοήθημα. Τώρα... Και αν δεν είναι ακριβώς ο κωδικός, δηλαδή υπάρχουν κωδικοί για ένα επάγγελμα, 10 κωδικοί. Τι γίνεται με αυτό? Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί η ανακοίνωση αναφέρει όταν είναι κύριος κωδικός. Μάλιστα, κύριος κωδικός. Κύριας δραστηριότητας. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη. Σε σένα, ναι, που είσαι ραδιόφωνο. Μάλιστα. Χθες βρήκαμε ότι είναι η παραγωγή εκπομπών. Ραδιοφωνικών εκπομπών, μάλιστα. Ναι. Αυτό σε σένα είναι κύρια δραστηριότητα. Μάλιστα. Αν ήταν δευτερεύουσα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ άκουσα μιμή το εξής,
ότι ακόμη και αν είναι δευτερεύουσα, είπαν ότι θα φτάσουμε μέχρι και το αφημί, αν δηλαδή παρεμφερεί, θα φτάσουμε μέχρι και το αφημί της επιχείρησης, ώστε να το πάρει η επιχείρηση. Δηλαδή υπάρχει διάθεση. Πιθανά. Έτσι πιθανά. Το άκουσα, δεν ξέρω αν το άκουσα από υπουργό, αλλά θα σε ξεγελάσω ποιον Γι' υπουργό. Αυτό ίσως είναι λίγο πρόωρο να συζητάμε και να απαντάμε σε ερωτήσεις. Ξέρεις γιατί ξέρεις, τα ρωτάμε. Μας παίρνουν εδώ και μας λένε οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Πού κάνουμε τώρα τις αιτήσεις. Λοιπόν, δεν κάνουμε ακόμα, καμιά παιδιά. Πλατφόρμα. Ναι. Δεν έχει ανοίξει. Πρέπει να γίνει πλατφόρμα, όπως ονομάζεται. Μέχρι χθες προσπαθούσα να μπω στο Εργάνη για να δηλώσω τους εργοδότες, ναι, οι οποίοι είναι μέσα ο ΚΑΔ τους, ναι, και απασχολούν προσωπικό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το Εργάνη είναι εν μέρη ανοιχτή η πλατφόρμα. Άρα δηλαδή μισό λεπτάκι για να το κάνουμε πιο λιανά. Πες πως είμαστε εδώ στο σταθμό τώρα, Θωμάη. Μπαίνεις, ναι, να με βάλεις μέσα για να βάλουμε και τους εργαζόμενους που είναι οι ασφαλισμένοι για να πάρουν, ναι, το βοήθημα, ναι, και δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ να δηλώσω εσένα. Δεν μπορεί να μου δηλώσει εμένα. Ο εργαζόμενος ναι, θα δηλώσει μόνος του τα στοιχεία του, παίρνοντας από μένα κάποια στοιχεία για την επιχείρηση. Μισό λεπτό, εγώ δεν θα δηλώσω τους εργαζόμενους μου μέσα σε αυτήν την φόρμα. Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Δηλώνει ο εργοδότης τα στοιχεία της επιχείρησής του, ναι, αρκεί να είναι στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Βεβαίως. Και δίνω εγώ το πρωτόκολλο, ναι, προς τον εργαζόμενο, ο οποίος μπαίνει σε, ναι, μια πλατφόρμα. Αχα. Μάλιστα. Η οποία θα δημιουργηθεί. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί ακόμη. Δεν έχω μπει για εργαζόμενους. Αυτό θα το κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ναι. Παίρνοντας από μένα. Ή ο λογιστής των εργαζόμενων, τέλος πάντων. Ή ο λογιστής, ναι, που τα κάνει όλα. Ναι. Είναι το ΚΕΠ. Που τα κάνει όλα. Ναι. Και καφέ ψήνει, αμαλάχη. Αμαλάχη. Ναι. Ναι. Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, όπως ονομάζεται, που να μπαίνει, όπως εξηγήσει ο εργοδότης, να δηλώσει την επιχείρησή του και αμέσως μετά να μπει και ο εργαζόμενος, ώστε να υποφεληθεί. Υπάρχει στο Εργάνη, ναι, δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει. Λογικά, Θωμαή, θα ανοίξει σύντομα, δηλαδή δεν φαντάζομαι να αργήσει. Φαντάζομαι και πρέπει να ανοίξει. Και πρέπει γιατί να ανοίξει. Υποχρεούμαστε μέχρι 31 Τρίτου να δηλώσουμε τη μεταβολή αυτή. Το λέω αυτό γιατί χθες μας έπαιρναν μετά από την εκπομπή, πλημμύρισαν από τηλέφωνα γουναράδικα που έχουν κλείσει, που είχαν κλείσει και ο θελός. Πλημμύρισαν, ναι, λοιπόν από τηλέφωνα που εργάζονται οι άνθρωποι στα γουναράδικα και μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε τι γίνεται εδώ τώρα, και ήταν όλοι ήθελαν να πάρουν τώρα το 800, ήταν απίστευτο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, να το εξηγήσουμε. Και θα πρέπει να βγει και η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση. Το ΦΕΚ βγήκε. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου βγήκε. Η ΚΙΑ δεν βγήκε. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ναι, Χρήστο. Το ότι αναφέρεται σε ατομικές επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, αν, ναι, κάποιος είναι μια εταιρεία. Ναι. Βρεφική σταθμή. Ναι. Οι οποίοι έχουν τα βάουτσερ και επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει διευκρινίσει. Μάλλον απορρίπτει τις εταιρείες. Α, μάλιστα. Τι θα γίνουν αυτές οι εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι, ναι, κλειστή η βρεφική σταθμή. Αυτοί θα αποζημιωθούν. Προφανώς δεν θα επιδοτηθούν για το χρονικό διάστημα που είναι κλειστή. Ποιος θα πληρώσει, αν είσαι εταιρεία. Επαναλαμβάνω. Αν είσαι εταιρεία, γιατί ατομικές επιχειρήσεις τις βάζει, ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και για οποιαδήποτε, όχι μόνο για τους βρεφικούς, φέρνω σαν παράδειγμα τους βρεφικούς σταθμούς. Μάλιστα. Τώρα σε ξερώτηση τώρα που μας έρχεται εδώ, Θωμαή. Μια επιχείρηση που δεν αναφέρεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ και έχει, ναι, μειωμένο τζίρο, θα αποζημιωθεί, αν και πόσο ζητάει αποζημίωση και πότε θα την πάρει, αν όχι, γιατί όχι, και πώς θα τα βγάλει πέρα. Α, μισό λεπτό. Λοιπόν, και εδώ είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, που δεν είναι στους, ναι, ΚΑΔ, παρουσιάζουν όμως μειωμένο τζίρο. Δεν είναι και στις επιχειρήσεις με τους κωδικούς. Τι γίνεται αυτή η επιχείρηση, θα πάρει καμία επιδότηση? Καταρχήν η κατάσταση με τους ΚΑΔ είναι δυναμική, όπως είπαν. Θα εξελίσσεται. Που σημαίνει ότι εξελίσσεται. Mm. Ήδη έχω διαβάσει, ας πούμε, η μηχανική. Που το είπαμε χθες που δεν ήταν μέσα. Δεν ήταν μέσα. Μπήκαν. Και βλέπουμε ότι υποσχέθηκαν ότι θα μπουν. Ο Γιάννης που μας έστειλε το μήνυμα χθες χρωστάει κέρασμα για την είδηση που ακούει.
Λοιπόν, ναι, προχωρά. Για τους μηχανικούς. Για τους μηχανικούς, ναι. Για τους μηχανικούς. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, ας περιμένουμε λίγο, γιατί αυτή η κατάσταση θα εξελίσσεται και θα επεκτείνεται. Ξέρεις πώς το βλέπω στο τέλος το Μαΐ. Στο τέλος θα πούν όλοι για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι αν προσθέτουν κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, θα οδηγήσει στους όλους μετά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έπειτα είναι εύκολο να δούνε ποιοι έχουν μειωμένο τζίρο. Φυσικά. Έχουν όλα τα στοιχεία. Βλέπουν λογαριασμούς. Αυξημένο έχουν μόνο τα σούπερ και τα αποσμητικά, πώς τα λένε αυτά, τα αντισηπτικά. Και τα γραφεία τελετών, δυστυχώς. Και τα γραφεία τελετών, μάλιστα. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Black humor, αλλά έτσι αλλά είναι. Έτσι είναι. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Κρατήστε αυτό που λέει η Θωμαΐ. Ακόμη και αν δεν είστε στους ΚΑΔ, μην αγχώνεστε, μάλλον σε πολύ λίγο θα μπείτε κι εσείς. Και για τις πλατφόρμες και για τους εργαζομένους που εν πάση περιπτώσει περιμένουν, λίγη υπομονή να ανοίξουν οι πλατφόρμες. Βέβαια τώρα το θέμα είναι όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα, πόσο εμείς θα προλάβουμε. Είναι 21 Τρίτου μέχρι 31 Τρίτου. Ναι. Πρέπει να κάνουμε τις αιτήσεις. Α, μέσα σε 10 μέρες. Α, από σήμερα. Ναι, α, ναι, ναι. Οπότε το σπίτι θα Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ρευστά. Και προφανώς ίσως πάμε και σε κάποιες παρατάσεις. Σε 10 ναι. μέρες, αν μπορούν όλοι οι λογιστές, όλο τον κόσμο, τον εργαζόμενο και τους... Φαντάζεστε το σύστημα πώς θα λειτουργεί. Θα πέσουν κάτω τα συστήματα. Εννοείται, εννοείται. Ο Γιάννης εδώ, για να μην το ξεχάσω, μας λέει βεβαίως και χωστά ο κέρασμα. Οριστε, ακούει ήδη και έχει ανταποκριθεί ήδη, Θωμαΐ. Τώρα, ευχαριστώ. Μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που δεν ήταν ασφαλισμένοι. Εδώ λοιπόν θέλω, Θωμαΐ, να μας πεις τι γίνεται. Είμαι σε ένα γουναράδικο, παραδείγματος χάρη, και δεν ήμουν ασφαλισμένος. Δεν μπορεί να με δηλώσει λοιπόν ο εργοδότης, δεν θα πάρω φράγκο. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Εξαρτάται, αν δεν είσαι ασφαλισμένος, πάμε στη μαύρη εργασία. Μάλιστα. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Προφανώς υπάρχουν... όμως, αν δεν είσαι ασφαλισμένος, ναι. έχεις κάρτα ανεργίας. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχεις κάρτα ανεργίας, τι γίνεται εδώ? Όταν έχεις κάρτα ανεργίας δεν μπορώ να απαντήσω. Πιθανά θα πάρουν το 800. Γιατί ακούμε ότι και αυτοί που έχουν κάρτα ανεργίας κάποιο είδους βοήθεια θα πάρουν. Ναι. Και η μακροχρόνια ακόμη η ανεργία. Θα επεκταθεί. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θα, στο Ταμείο Ανεργίας θα επεκταθεί. Ναι. Και στους μακροχρόνια ανέργους. Αυτοί λοιπόν δεν ξέρω αν θα είναι 800, αν θα είναι μικρότερο ποσό. Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι θα πάει ένα βοήθημα και στους μακροχρόνια Έτσι. Ανέργους. Που ναι. είναι οι περισσότεροι βεβαίως εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, να το πούμε και αυτό. Ναι. Και που δεν λάμβαναν τις τακτικές άλλες επιδοτήσεις που είχαν οι άλλοι άνεργοι. Που είχαν απολυθεί ναι, ναι. και ξαναπιάνουν δουλειά. Άρα λοιπόν θα υπάρξει πρόβλεψη για ένα επίδομα και στους μακροχρόνια ανέργους. Που Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κατά βάση που δουλεύουν. Δεν είναι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά δουλεύουν μαύρη εργασία. Ναι. Υπάρχει και αυτό, να το έχετε υπόψη. Δώρο Πάσχα, μας λένε εδώ. Δώρο Πάσχα κανονικά. Κανονικά. Βέβαια με τη διευκόλυνση. Με διευκόλυνση κανονικά. Ότι θα καταβληθεί στο ακέραιο, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες να το καταβάλουν μεταγενέστερα στους υπαλλήλους. Δηλαδή σε όλη Χωρίς αυτή την... να υπάρξουν ναι. κυρώσεις. Κυρώσεις. Σε όλη αυτή την περίοδο μέχρι το... Πες το, μέχρι το καλοκαίρι το επίδομα, ας πούμε, της αδείας του καλοκαιριού. Μέχρι για τότε τον νομίζω θα πάει. Μιλάμε. Τώρα το... Μέχρι τον Αύγουστο. Ναι, μέχρι το επίδομα ναι, τότε ναι. των διακοπών, πώς το λένε αυτό. Ναι, 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 επιδομαδία. Καλό θα ήταν πάντως, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να δοθεί αυτό το, για το δώρο Πάσχα στην ώρα του. Καλό θα ήταν γιατί καλό όλοι θα το, ήταν όσοι μπορούν, όσοι να, μπορούν να το δώσουν τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμαΐ, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι ακόμη να προσθέσεις, με ό,τι καινούριο να πούμε ότι θα... Θα βγαίνουμε αυτές τις μέρες, ό,τι καινούργιο υπάρξει, για να ενημερώνεται Βεβαίως. Ο κόσμος, να βγαίνουμε να το λέμε, γιατί είναι χρήματα που πρέπει να πάρει ο κόσμος, να μην τα χάσει. Βεβαίως. Θα είναι κρίμα ό,τι να τα θέλει. Χάσει, δηλαδή, θα είναι κρίμα ένας εργαζόμενος, ένας εργοδότης, να μην κάνει όλος την αίτηση κόσμος, και να το χάσει. Ναι. Όλος ο κόσμος είναι ενημερωμένος Ωραία. Και χρήστο μου, όποιος έχει ανάγκη, το ψάχνει. Ωραία. Θωμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά λοιπόν με την Θωμαή Σιμώτα από τους λογιστές. Σας δώσαμε και σήμερα ορισμένες απαντήσεις από αυτά που ξέρουν και οι λογιστές μέχρι στιγμής, γιατί θα βγουν και πολλά διευκρινιστικά. Σύνοτι θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και με άλλες επιχειρήσεις που ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις και με νέο ΣΚΑΔ που θα μπουν μέσα στην περίφημη λίστα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.